Εγώ θα έλεγα ότι στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Διότι αυτό το ζήτημα της χρεοκοπίας της ΔΕΗ, το έγκλημα που έχει συντελεστεί στη ΔΕΗ, δεν προκύπτει τώρα ως ορολογιακή βόμβα που λέει μια δημοκρατία. Εδώ και μια εικοσαετία ασκείται μια πολιτική από το σύνολο των κυβερνήσεων, ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ξανά με Νέα Δημοκρατία, η πολιτική της απελευθέρωσης, και αυτές ακριβώς είναι οι συνέπειες της πολιτικής της απελευθέρωσης, είτε με το στρατηγικό επενδυτή του ΠΑΣΟΚ, αν θυμάστε, είτε με τη μικρή ΔΕΗ της Νέας Δημοκρατίας, είτε με τα νόμε και την αποεπένδυση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά λοιπόν τα 20 χρόνια είχαμε απανωτές εξελίξεις, όπως για παράδειγμα απανωτές ανατιμήσεις στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια απέραντη ενεργειακή φτώχεια για τη συντριπτική πλειοψηφία των λαϊκών στρωμάτων. Από τη δεκαετία του 90, όταν οι εργαζόμενοι ήταν 36.000 και σήμερα μιλάμε για 16.000 εργαζόμενους, σημαίνει ότι ακολουθήθηκε αυτή η πολιτική της απελευθέρωσης αποδόμησης της ΔΕΗ με αυτές τις συνέπειες. Δηλαδή λέτε ότι υπάρχει θέμα στελέχωσης προσωπικού στη ΔΕΗ τώρα, αυτό μου λέτε? Μα κοιτάξτε να δείτε, ένα από τα ζητήματα τώρα του προχωρήματος της απελευθέρωσης έχει να κάνει με την εξυγίανση της ΔΕΗ. Η εξυγίανση λοιπόν της ΔΕΗ τι σημαίνει? Δηλαδή εξυγίανση του χαρτοφυλακίου σημαίνει περισσότερες απολύσεις, γενίκευση των οκτάμινων και των εργολαβικών σχέσεων μέσα στον χώρο της ΔΕΗ, προκειμένου να δημιουργηθεί έτσι μια αξιόλογη επενδυτικά διαδικασία και να προχωρήσει με αποτελεσματικότητα η πώληση και των λιγνητικών και των υδροηλεκτρικών σταθμών και η είσοδος φυσικά του στρατηγικού επενδυτή. Αυτή είναι η πολιτική της απελευθέρωσης, αυτή την πολιτική υπηρέτησαν στο σύνολό τους όλα αυτά τα κόμματα. Αυτή προάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέλος της οποίας προάγει, είναι η Ελλάδα. Αυτή προάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να κάνει διαφορετικά, που οδηγεί σε μεγαλύτερη ενεργειακή φτώχεια. Το ΚΚΕ είχε σταθεί απέναντι σε όλες αυτές τις πολιτικές διαχρονικά. Γι' αυτό και επιμένει πάντα και λέει ότι εδώ πρέπει να υπάρξει μια στάση ενάντια στις διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος, φτηνά τιμολόγια ρεύματος για τη συντηρητική πλειοψηφία των λαϊκών στρωμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί επάρκεια και φτηνή λαϊκή κατανάλωση. Αυτό όμως απαιτεί ένα ολόκληρο κίνημα. Σημαίνει ότι και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι μέσα στη ΔΕΗ πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους. Θα πρέπει και ο καταναλωτής, δηλαδή τα εργατικά λαϊκά στρώματα, να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους και να διεκδικήσουν μια ΔΕΗ, να διεκδικήσουν ενέργεια μάλλον, που θα είναι προς όφελός τους. Αυτό που είπε ο κύριος Κάτσης σε σχέση με την Κρήτη. Κοίταξε να δείτε. Τώρα έχουμε το μικρό και το μεγάλο καλώδιο που έρχεται από Ισραήλ, Κύπρο, Κρήτη, Υπηρετική Ελλάδα και θα φεύγει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό εντάσσεται στα πλαίσια της απελευθέρωσης της ενέργειας, διότι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι προσδοκούν μέσα από αυτά τα καλώδια και σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Κρήτη, όπως και στην Πελοπόννησο, σε άλλες περιοχές, να προωθήσουν αυτό το ενεργειακό προϊόν προς όφελος των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Δεν πρόκειται να ωφεληθεί σε τίποτα η Κρήτη από αυτή τη διαδικασία. Ούτε ο καταναλωτής της Κρήτης. Να πω θέλω. Το ζήτημα δεν είναι στα δευτερεύοντα και στα τριτεύοντα. Η ουσία, και επαναφέρω το ερώτημα, είσαστε αντίθετοι στην πολιτική της απελευθέρωσης, που σημαίνει ότι σταδιακά αποδομείται η ΔΕΗ από την παραγωγή μέχρι και την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος? Είναι ρητορικό το ερώτημα. Το απευθύνω προς όλες τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά τα κόμματα έχουν κοινό συμφέρον, κάθε λόγο να υπηρετήσουν αυτούς τους ενεργειακούς κολοσσούς. Και εσείς, κύριε Συντηγάκη, μην είστε μονοδιάστατος όμως. Γιατί το χρηματιστήριο ενέργειας Φερρυππίν, όταν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Όταν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση από το δίκτυο εξαιτίας της ζέστης κλπ. Το χρηματιστήριο ενέργειας βοηθάει στο γεγονός του να αγοράσει πιο φτηνά η ΔΕΗ όταν χρειάζεται να εισφέρει στο δίκτυο από εξωτερική πηγή ενέργειας. Λοιπόν, το χρηματιστήριο ενέργειας βοηθάει το δημόσιο συμφέρον. Οι κυβερνήσεις διαχρονικά. Εσείς που είστε ενάντια στους νόμους αγοράς πάντα. Οι κυβερνήσεις διαχρονικά ποτέ δεν ανανέωσαν τα δίκτυα, τις υποδομές, απέλυσαν εργαζόμενους με ό,τι συνέπειες και αυτό. Αλλά αυτό που ήθελα να πω όμως δεν το είπα. Θέλω να πω ότι το κράτος στον καπιταλισμό λειτουργεί κατά την άποψή μας σαν συλλογικός καπιταλιστής. Άρα λοιπόν θα υπηρετήσει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, είτε πρόκειται για δημόσιους οργανισμούς είτε για ιδιωτικούς οργανισμούς.
οργανισμού. Μία ερώτηση που του αφορά του παλιότερα. Τώρα για τη ΔΕΗ, να πω το εξή. Ότι τις ίδιες απόψεις που είχε ο κύριος Σιντιχάκης και το ΚΚΕ είχε και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν έγινε κυβέρνηση. Αλλά έγινε, κατάλαβε στη συνέχεια τη ΔΕΗ κυβέρνηση τα πράγματα. Όχι, δεν είχαμε τις ίδιες απόψεις και την ίδια πολιτική. Και βεβαίως έγινε συστημικό κόμμα. Διαβάζεται στο σύνολο μα πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε πει και δεν συμφωνούμε πολιτικά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλωστε έχει στη διαδρομή του 4 χρόνια διακυβέρνηση. Και ακολούθησε την ίδια πολιτική τη δική σα. Δεν θα το προλάβουμε. Κατά την άποψή μα, η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία κλιμακώνει την πολιτική καταστολή απέναντι στου πρόσφυγε και στου μετανάστε. Πιάνοντα βέβαια το νήμα από εκεί που το είχε ξεκινήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αποδεχόμενη τη συμφωνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία και το σύνολο φυσικά των κατασταλτικών πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που οδήγησε σε εγκλωβισμό στη χώρα μα όλων αυτών των ταλαιπωρημένων ανθρώπων, δημιουργώντας κολαστήρια τύπου Μόριας και φτάνοντας μάλιστα εχθές ο κύριος Χρυσοχοίδης να επαινεί την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για αυτά τα κολαστήρια τύπου Μόριας, όπως έφτασε και στο σημείο ο κύριος Βρούτσης εχθές, προχθές, να ακυρώσει την εγκύκλιο που αφορούσε την όποια ούτως ή άλλως προβληματική πρόσβαση προσφύγων. Προσφύγων και ετούντων άσυλο στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Για το ΆΜΚΑ, λέμε. Για το ΆΜΚΑ. Έτσι. Μα αυτά είναι υπαρκτά ζητήματα. Γιατί δεν πρέπει να τα αναδείξουμε. Είναι και ο χρόνο αυτό. Καμία αντίρρηση. Κατά συνέπεια, εμείς καλούμε το λαό να υπερασπίσει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες ως ανθρώπινες υπάρξεις και ως ανθρώπινα όντα και να κλείσουν αυτά τα άθλια hot spot που υπάρχουν σε όλη τη χώρα.